Ο καιρός τον οποίο μας εξίωσε ο Θεός με να φτάσουμε είναι καιρός ο οποίος ονομάζεται πρόδρομος του Αντιχρίστου. Για τον Αντίχριστο δεν ομιλούν ευκόλως σήμερα οι άνθρωποι, πλην όμως τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται είναι τόσο φοβερά, τόσο συγκλονιστικά, ούτως ώστε δεν απομένει ουδε μία αμφιβολία ότι τα πράγματα όλο και μας αποδεικνύουν το αληθές της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό και εμείς με την βοήθεια του Θεού μας δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, ουδέν έτερον δυνάμεθα να πράξουμε, ημιμόνον πως θα έχουμε τα παιδιά του Θεού εις μίαν κατάσταση ετοιμότητος, δηλαδή να είμαι θα έτοιμοι όπως ο Κύριος μας παραγγέλνει πλειστάκης, γίνεστε λέγει έτοιμοι διότι ουκείδατε την ημέραν ουδέ την ώραν ενία ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Εάν διαβάσουμε αδερφοί μου ορισμένα βιβλία τα οποία μας αξιώνει ο Θεός και βλέπουμε για να προειδοποιήσουμε τα παιδιά του, είναι βιβλία τα οποία δίδουν την αλήθεια το τι υπάρχει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ευρέθησαν μέσα σε αυτόν τον κλείδωνα, μέσα σε αυτά τα κύματα και μέσα από αυτήν όλη την κατάσταση εξήλθον δια να πούνε στον κόσμο ότι προσέχετε, αυτά τα οποία ετοιμάζονται είναι προετοιμασία δια των μεγάλων αδελφών ο οποίος ονομάζεται Αντίχριστος. Αυτά τα οποία ακούεται νέα εποχή είναι το σύνθημα του Αντιχρίστου. Αυτά τα οποία ακούεται κάρτες οι οποίες είναι έξυπνες κάρτες είναι όλα δικά του Αντιχρίστου. Και εκείνο το οποίο παρουσιάζεται τώρα στην ανθρωπότητα, αν το είχαμε ομιλήσει και άλλοτε, αλλά τώρα θα το περάσουμε για να εισέλθουμε στο Θείο Κήρυγμα, είναι ότι ετοιμάζει ο Αντίχριστος ένα σχέδιο το οποίο ονομάζεται Lucid. Το ερμήνευσαν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτήν την ανησυχία και είπαν ότι αυτό δεν λέγει τίποτε, ημι μόνον το όνομα του Αντιχρίστου, και αντί Lucid το λένε Lucifer, που σημαίνει αιωσφόρος. Αιωσφόρος, αυτός ο αιωσφόρος αρχίζει πλέον και ανοίγει τα πλοκάμια του για να κατακυριεύσει την ανθρωπότητα, να μην αφήσει κανέναν ο οποίος να μην είναι κάτω από την εξουσία του. Είναι μια λέξη κλειδί και είναι διεστραμμένο αιωσφορικό σύνθημα το οποίο δίδει εις τα χείλη των νεοεποχητών. Βλέπετε οι κρατούντες, είτε δεξιοί είναι, είτε αριστεροί είναι, είτε μεσαίοι, είτε κόκκινοι, είτε πράσινοι, πιπιλίζουν αυτή τη λέξη νέα εποχή, όλοι τους, αμπαξάπαντες. Νέα εποχή, ποιος τους την έβαλε στο στόμα, ημιμόνον ο Αντίχριστος.
εγκληματίας εις τον κόσμο αυτόν δι' αυτούς τους Κυρίους, εγκληματίας ο οποίος διαπράττει όλα τα εγκλήματα, είναι μόνον ο χριστιανός. Δι' αυτό και τους βλέπετε να αφρίζουν εναντίον του Χριστού. Μένονται όπως η Ηρωδιάδα, η οποία ήθελε να αποκεφαλίσει τον Ιωάννη τον Πρόθυμο. Μία νέα παγκόσμια τάξη, λέγει, πρέπει να υπάρξει, και δεν πρόκειται αυτή οι εγκληματίες, αυτά τα ζώα, λέγει, να μας επιστρέψουν πίσω στην εποχή, λέγει, που υπήρχε ένα σκοταδισμός. Τώρα, λέγει, πέρασαν 2000 χρόνια και αυτοί δεν πρόκειται, λέγει, να εισέλθουν σε αυτό το μήνυμα των νέων χρόνων. Έχουν τα δικά τους, λέγει, και τα κρατούν. Πρέπει να φύγουν από το μέσο. Ο παραδοσιακός χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος βασικά θα διωχθεί από αυτούς και θα εξουδετερωθεί. Θα εξουδετερώσουν τους χριστιανούς. Κάποτε μιλούσαμε και λέγαμε ότι ο Αντίχριστος θα πολεμήσει τον Χριστό. Σε ποιο μέρος θα τον πολεμήσει? Και τονίσαμε και είπαμε, ο τόπος, το κέντρο της μάχης εναντίον του Χριστού θα είναι μόνο η Ελλάδα. Εις αυτό τον τόπο, ο οποίος είναι συνδεδεμένος έθνος και χριστιανισμός, εις αυτό το έθνος θα παιχθεί όλος ο πόλεμος του Αντιχρίστου δια να νικηθεί στο τέλος, διότι εκείνος ο οποίος θα νικήσει είναι ο Χριστός. Τελικά όλο αυτό το σύστημα στοχεύει να εντοπιστούν και να παρακολουθούνται και να ελέγχονται εκατομμύρια άνθρωποι εις τον κόσμο, οι οποίοι θα φέρουν το όνομα Χριστιανός. Θα οδηγηθούν σε φυλάκιση και τελικά σε μαζική εξόντωση. Θα εισέλθουν, αδερφοί μου, οι χριστιανοί εις τα μαρτύρια, τούτα τα οποία λέγουμε αυτή τη στιγμή, τα λέγαμε προ πολλού καιρού, προ ετών πολλών, πριν 15 περίπου χρόνια. Τα έλεγαμε τότε, αλλά ο κόσμος έλεγε ότι αυτά είναι κάτι τα οποία δεν θα γίνουν ποτέ, και όμως αυτή τη στιγμή γίνονται. Αυτό το σχέδιο Λούσιφερ, Εωσφόρος, Λούσιτ, αυτό είναι ένα σημείο που εφεύρεν αυτός ο Αντίχριστος στην Αμερική. Ο Εωσφόρος ο πρώτος, αυτός ο λεγόμενος πλανητάρχης που φέρει το όνομα Κλίντον, αυτός ευρήκε το σχέδιο τούτο με τα δικά του όργανα, και γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως αυτά τα οποία θα πούμε στη συνέχεια. Από τους επιστήμονας του, ο ένας ονομάζεται Κρεζά και ο άλλος Χάλαρης. Αυτοί οι δύο ευρήκαν αυτό το σύστημα του Εωσφόρου και με αυτό προσπαθούν να σφραγίσουν ολόκληρον τον κόσμο. Πώς θα σφραγίσουν, θα το δούμε στη συνέχεια του κηρύγματος. Αυτό το σύστημα Λούσιφερ αποσκοπεί στον εντοπισμό, να εντοπίσει δηλαδή, να επισημάνει και να παρακολουθεί κάθε ανθρώπινη ύπαρξη που κινείται πάνω στον κόσμο.
προετοιμάζει ολόκληρον τον κόσμο για να τεθεί κάτω από το ατσαλένιο εκείνο σχέδιο και έλεγχο του θηρίου της Αποκαλύψεως που φέρει τον αριθμόν 666. Αυτός ο αριθμός ο οποίος επροφητεύθη εις την Αγίαν Γραφήν από τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγον, τον Ευαγγελιστήν, τον αγαπημένο μαθητήν του Κυρίου. Αυτό το σχέδιο Λούσιφερ ή Λούσιτ διαμορφώνεται σήμερα και έχει τρεις γενικές γραμμές. Θα τις δούμε στην πράξη αμέσως αυτή τη στιγμή. Το πρώτο, μία αυτόματος κατασκοπία σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα όπου υπάρχει εργασία, λέγει, ή δημόσιος ή ιδιωτική εργασία, θα υπάρξει από τούδε και εις το εξής μία φοβερή κατασκοπία η οποία θα προέρχεται από αυτόν τον Αντίχριστον. Αυτά τα κομπιούτερ τα οποία ευρέθησαν και επεφύλαξε ο Θεός να φτάσουμε εις αυτά και εις αυτήν την εποχή, εις αυτά, λέγει, πρέπει να εισέλθει η φωτογραφία όλου του κόσμου. Μέσα σε αυτά, λέγει, πρέπει να υπάρχει η φωτογραφία όλου του κόσμου. Προσέξτε εκείνον το λουτράκι εκεί, σε εκείνο το κέντρο των Εβραίων. Ναι, σε εκείνο το κέντρο των Εβραίων, όποιος εισέλθει μέσα πρέπει να περάσει από αυτήν την δέσμη των ακτίνων λέιζερ και εισέρχεται πλέον η φωτογραφία του μέσα σε αυτά τα κομπιούτερ. Εις άλλα καζίνα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό το Μομπαρνές που είναι κοιτίδα της κολάσεως. Δεν έχουμε καμία πληροφορία ακόμη ότι έβαλαν αυτά τα μηχανήματα, αλλά εις όλα αυτά θα εισέλθει αυτό το σύστημα για να πάρει όλες τις φωτογραφίες του κόσμου. Η συγκέντρωση όλων αυτών των λεπτομεριών ευρίσκονται στο εξής σημείο, στην υγεία, στις καταναλωτικές συνήθειες του κόσμου. Τι τρώει ο κόσμος, τι περισσότερον καταναλύσκει ο κόσμος, εις όλες τις πολιτικές δραστηριότητες οι οποίες υπάρχουν μέσα στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και εις όλες τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του κάθε ενός ατόμου. Εάν προσέξουμε αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, πώς δένει τον κόσμο, είναι ούτε να κοιμόμεθα ούτε να ησυχάζουμε. Και σε μια στιγμή αυτός ο κόσμος θα έρθει και θα ευρίσκεται περικυκλωμένος και δεμένος από τον Αντίχριστο, χωρίς καν να το καταλάβει. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε, προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε, προσέχετε, μη πέσετε στην πλάνη. Ένα τρίτο σημείο είναι η εξακρίβωση της ταυτότητος και ο μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου. Δηλαδή η κυβέρνηση θα φέρει τέτοια μηχανήματα, θα έχει τέτοια πλοκάμια ούτως ώστε να ελέγχει όλους τους πολίτες του κράτους του χωρίς αυτός ο πολίτης να καταλαβαίνει τι γίνεται. Ιδιαίτερα αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή που ονομάζεται έξυπνη κάρτα. Έξυπνη κάρτα. Έχει αυτή η κάρτα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Έχει ταχυτά την ανείχνευση και αποκρυπτογράφηση με κάτι μικροτσίπ τα οποία έχει μέσα αυτή η κάρτα.
Δι' αυτό φαγώθησαν κυριολεκτικά να μας δώσουν αυτή την κάρτα. Δηλαδή η μανία τους να μας δώσουν αυτή την κάρτα είναι για να μας ελέγχουν πού πηγαίνεις και πού έρχεσαι. Μία από αυτές τις έξυπνες κάρτες είναι κυριολεκτικά ένα ολόκληρο κομπιούτερ το οποίο κρατάς πάνω σου. Δηλαδή αυτά τα μηχανήματα τα οποία βλέπουμε έχουν συμπυκνωθεί πάνω σε μία καρτούλα. Σε μια πιστωτική κάρτα, την οποία ακριβώς σας είπα και άλλοτε, μην πάρετε αυτές τις κάρτες, διότι αυτές οι κάρτες εγκυμονούν πολλούς κινδύνους, μέχρι το σημείο να πάσει στην τράπεζα μίαν ημέρα και να μην έβρεις μέσα ούτε μία δεκάρα από τα χρήματά σου. Διότι παίρνουν αυτούς τους αριθμούς, πάει κάποιος σου παίρνει τα χρήματα και όταν πάει εσύ ο πραγματικός και κυρίως ιδιοκτήτης αυτών των χρημάτων θα σου πει τα πήρες αυτά. Εσύ θα διαμαρτυρηθείς και να πεις δεν τα πήρα. Εδώ υπάρχει ο αριθμός σου, θα σου πει. Τα επήρες. Και τότε θα φύγεις και δεν θα έβρεις πουθενά δίκαιο. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως ισότι αφορούν την κίνηση την οποία κάνουμε και προπάντων με αυτές τις κάρτες. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι σε αυτές τις κάρτες στηρίζεται ο Αντίχριστος για να κυριεύσει τον κόσμο. Πάνω σε αυτή την κάρτα είναι συμπληρωμένες μεγάλες ποσότητες πληροφοριών που έχουν τη δυνατότητα ακόμη και ασύρματης επικοινωνίας. Δηλαδή κρατώντας αυτή την κάρτα θα είσαι ενωμένος με τους δορυφόρους που είναι γύρω γύρω από την γη. Από τη στιγμή που θα την κρατάς επάνω σου, εκείνη τη στιγμή θα σε ελέγχει πού πηγαίνεις και πού έρχεσαι. Αυτές οι έξυπνες κάρτες και τα ψηφιακά χρήματα, σε λίγο δεν θα κρατούμε χρήματα, θα δώσουν ένα είδος άλλου τύπου κάρτας την οποία θα κρατάς εκείνη και θα λες με αυτή την κάρτα θα κάνω οτιδήποτε και δεν θα κρατώ χρήματα στα χέρια μου. Και θα είναι σε λίγο χρονικό διάστημα σε πλαθιά χρήση πλέον και όλος ο κόσμος θα έχει αυτή την κάρτα στα χέρια του και τα ψηφιακά χρήματα. Δεν θα υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει με σχεδόν αλάνθαστη αποτελεσματικότητα. Θα είναι τόσο ακριβής ούτως ώστε δεν θα υπάρξει ουδέν λάθος. Αυτό το πανούργο σχέδιο, το οποίο ονομάζεται ολική παρακολούθηση του κράτους, θα γίνει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα και ξαφνικά θα έρθουν οι πολίτες σε ένα σημείο να περιορίσουν την δυνατότητα της υπηρεσίας των με όλα τα άλλα μέσα εκτός από τη χρήση αυτών των καρτών. Αυτό το παγκόσμιο σύστημα ανθρωπίνου ελέγχου του θηρίου 666 θα είναι πλέον αυτή η κάρτα η οποία θα ονομάζεται Εωσφόρος, Λούσιφερ. Θα το θυμίστε αυτό το όνομα και θα έχετε μπροστά σας πάντοτε αυτά τα πέντε γράμματα λάμβδα, έναν γιου το οποίο ονομάζεται, που είναι όμοιο με ύψιλο δικό μας, ένα σίγμα το οποίο θα είναι όμοιο με μισοφέγγαρο που θα βλέπει δεξιά, ένα γιώτα και ένα δέλτα, λούσιτ,
lucid, το λένε αυτοί, ενώ αυτοί οι οποίοι σχολήθησαν να το ερμηνεύσουν αυτό ονομάζεται Lucifer. Δεν το λένε καθαρά, δεν το λέγουν ως φόρο, λένε αυτά τα λόγια lucid και τελειώνει. Ποιος θα το καταλάβει τώρα από αυτόν τον κόσμο, ή η γριά που είναι στο χωριό, ή ο παππούς που κάθεται εκεί και πίνει το τσιπουράκι του, δεν καταλάβει τίποτα από αυτά. Αυτός ο κόσμος θα δεθεί ξαφνικά κάποια ημέρα και θα οδηγηθεί προς την αιώνιον κόλαση, παρακαλώ. Διότι ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει τίποτε, είναι μόνο να τρώγει, να πίνει και να αμαρτάνει. Και σε αυτήν ακριβώς την εποχή έρχεται ο Αντιχριστός. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Κύριος μας, όταν θα έρθω, λέγει, να κρίνω τον κόσμο, ο κόσμος θα είναι όμοιος με τον καιρό του Νόε. Τότε, λέγει, οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν και αμάρταναν. Αυτοί οι δύο, οι οποίοι εφεύρουν το σύστημα αυτό, ο Κρεζά και ο Χάλαρης, λέγουν ότι θα είναι το παγκόσμιο κομπιουτεροποιημένο εκαθαριστικό κέντρο προσδιορισμού ταυτοτήτων. Αυτά όλα τα λόγια είναι λίγο δύσκολα να τα συλλάβουμε, αλλά αυτά τα λόγια έχουν μέσα το σύστημα τούτο το οποίο βρήκαν αυτοί οι δύο αντιπρόσωποι του Αντιχρίστου. Εργάστησαν πολύ για να έβρουν αυτό το σύστημα και τώρα χαίρεται ο Κλίντον. Χαίρεται και λέγει, κρατώ τον κόσμο όλο στα χέρια μου. Δηλαδή ό,τι λέγει ο Αντίχριστος. Οι πάντες, λέγει, θα υποκύπτουν κάτω από τα δικά μου τα πόδια. Και τον βλέπουμε σήμερα ότι κρατάει εκείνο το σκύλο και γυρίζει και παίρνει παράσημα από τον κόσμο, τον οποίον ο διάβολος έχει μπλοκάρει σε τέτοιο σημείο, σκότωση στο μυαλό του κόσμου, ούτως ώστε τον παρασημοφορούν, διότι, λέγει, είναι ο αρχηγός της ειρήνης, αυτός ο οποίος καταστρέφει, ισοπεδώνει τα πάντα, είναι ο αρχηγός της ειρήνης. Πρέπει να διαβάσουμε προσεκτικά παγκόσμιο πρώτα, δηλαδή εις όλων των κόσμων, παγκόσμιο. Δεν θα υπάρξει πουθενά κανείς ο οποίος θα ξεφύγει. Παγκόσμιο, κομπιουτεροποιημένο, δηλαδή θα κρατάς αυτή την κάρτα επάνω σου και θα κρατάς ένα κομπιούτερ πάνω σου. Εκαθαριστικό, με αυτό, λέγει, θα είναι όλη σου η προσωπικότητα επάνω. Δεν θα υπάρξει τίποτε το κρυφό. Κέντρο προσδιορισμού ταυτοτήτων, ταυτότητες, ερχόμενα στις ταυτότητες. Αυτό το οποίο έχουν λυσάξει σήμερα, να δώσουν στον κόσμο την ταυτότητα, την ταυτότητα, την ταυτότητα. Μα ταυτότητα έχουμε. Τι ζητούν να δώσουν μια ταυτότητα, που σημαίνει αυτό ότι κάτι το πονηρό, το διαβολικό υπάρχει πάνω σε αυτή την ταυτότητα. Γι' αυτό θέλουν να την δώσουν. Και δεν είναι δικό μας. Ξεκινά από την Αμερική για όλο τον κόσμο. Και δεν θα μπορέσει τελικώς, λέγει, κανείς να ξεφύγει από αυτό. Οι επιπτώσεις επάνω εις τον κόσμο, λέγει, με αυτήν την ταυτότητα του αιωσφόρου θα είναι εκπληκτικές. Όλος ο κόσμος θα βρεθεί μέσα σε αυτήν την πλεκτάνη του διαβόλου και δεν θα γνωρίζει το τι έχει γίνει για αυτούς. Σε μερικά χρόνια, εάν πετύχει, βάζει εδώ ο συγγραφέας, ο οποίος ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, λέγει το εάν. Αλλά αυτό το εάν, δι' αυτό που σας ομιλεί, είναι ανύπαρκτο. Θα γίνει. Θα γίνει διότι επιτρέπει ο Θεός. Ο Θεός επέτρεψε να έρθει ο Αντίχριστος στον κόσμο για να μείνουν οι πιστοί στον Θεό, κοντά στον Θεό. Εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό θα πέσουν με το πρώτο φύσημα.
και θα δείτε αυτή τη στιγμή όχι ολίγους, πολλούς οι οποίοι θα φωνάζουν ότι εμείς οι οποίοι δεν θα δεχθούμε αυτό είμεθα εμείς οι οποίοι θα υποφέρουμε. Το αντίθετο. Εκείνοι οι οποίοι θα πάρουν τον αριθμό του Αντιχρίστου θα έχουν τέτοια βάσανα στον κόσμο αυτόν που θα φωνάζουν στις πέτρες να πέσουν επάνω τους για να τους συντρίψουν και δεν θα πέφτουν. Θα φωνάζουν στα μνήματα να σηκωθούν οι νεκροί για να μπουν εκείνοι και δεν θα υπάρχει ανταπόκριση. Θα υπάρχουν βάσανα τα οποία δεν εγνώρισε ποτέ ο κόσμος. Και τότε λέγει οι δικοί του Θεού θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο με γλυκύτα των θάνατων και θα εισέλθουν λέγει στην Βασιλεία του Θεού. Εάν πετύχει λέγει αυτό το σχέδιο του μεγάλου αδερφού θα μας έχουν όλους εμφυτεύσει κάρτες με βιοτσίπ κάτω από την επιδερμίδα μας. Εάν πετύχει το σχέδιο του Αντιχρίστου αυτό το οποίο μιλούμε αυτή τη στιγμή, σε λίγα χρόνια αυτό το οποίο λέγει η Αγία Γραφή θα είναι πραγματικό της. Χωρίς να το αντιληφθούμε θα μας βάζουν αυτό το μικροτσίπ στο χέρι και στο μέτωπο. Η παγκόσμια βιομετρική κάρτα, δηλαδή όταν θα είσαι ζωντανός θα σου δώσουν αυτή την κάρτα, αυτή η ταυτότητα θα είναι ένα ξένο σώμα μέσα στο ίδιο μας το σώμα. Κυριολεκτικά δεν θα μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας χωρίς αυτήν την κάρτα την οποία θα έχουμε επάνω μας. Και ερχόμεθα αδερφοί μου για να δούμε πλέον αυτόν τον πλανητάρχη ο οποίος είναι και το κύριο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Εφόσον ο ολικός, ο απόλυτος έλεγχος θα δύναται να γίνει πραγματικότηση στον κόσμο μέσω μιας οργανωμένης αστυνομικής γραφειοκρατίας, διότι τα κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο θα έχουν μία αστυνομία η οποία θα επιτηρεί τα πάντα και αυτή η αστυνομία θα είναι με ειδικούς όρους και με ειδικές ικανότητες για να εποπτεύουν την ανθρωπότητα. Τότε λέγει θα επιβληθεί η ηλεκτρονική κάρτα. Η κάρτα την οποία ακριβώς αυτή τη στιγμή μας την λέγουν ταυτότητα, αυτή η κάρτα θα είναι εκείνη η οποία θα δίδει το σήμα της παρακολουθήσεως ολοκλήρου του κόσμου. Οι Αμερικανοί πατριώτες ξεσηκώθησαν και διαμαρτυρήθησαν. Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών έβαλε σιωπηλά στο αρχείο το παραπλανητικό νομοσχέδιο αυτό το οποίο ονομάζεται Σαλάλα Κένεντι, δηλαδή οι δύο αυτοί οι οποίοι ήσαν ο ένας στην Μασαχουσέτη, ο Έντουαρτ Κένεντι, και στις κοινωνικές υπηρεσίες η Ντόνα Σαλάλα. Αυτό το σχέδιο λέγει Σαλάλα Κένεντι το έβαλε σιωπηλά μέσα στο αρχείο για να κρυβεί, να καθίσει ο κόσμος, να μην διαμαρτύρεται, να μην φωνάζει, να μην βγαίνει στους δρόμους. Διότι όταν λέμε Αμερική, αδερφοί μου, πρέπει να γνωρίζουμε ότι και εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σέβονται, φοβούνται τον Θεό. Μην νομίζουμε ότι είμαι στην Ελλάδα μόνο. Και όλος αυτός ο κόσμος εξεσηκώθηκε, διαμαρτυρήθηκε και αυτοί έκρυψαν αυτό το σχέδιο. Η κυβέρνηση Κλίντον αμέσως μετά εμφάνισε το σχέδιο για την υποχρεωτική. Βλέπετε,
το πρώτον ήταν αυτό και μετά τι εμφάνισε. Αυτό να προσέξουμε εμείς. Μετά τώρα, από τις διαμαρτυρίες οι οποίες θα γίνουν αυτές τις μέρες, σήμερα και την 21, αυτοί θα κρύψουν. Προσέξτε το αυτό, όπως έκαναν στην Αμερική, ό,τι έγινε εκεί το ίδιο θα γίνει και εδώ. Θα πούνε, εφόσον δεν θέλει ο λαός, θα το κρύψουμε. Τι έκανε όμως αυτός ο Αντίχριστος εκεί? Μετά λέγει, από αυτήν την κατάσταση λέγει, αυτός λέγει ευρήκε μία κάρτα ταυτότητος υποχρεωτικής ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως. Σου λέει, καλά, δεν θέλεις αυτή την κάρτα, πρέπει να πάρεις ιατρική κάρτα. Οπότε αντί αυτά που θα βάλει εδώ, θα τα βάλει εκεί. Εδώ θα προσέξουμε, διότι είναι φοβερό πράγμα, είναι ένα κλειδί αυτού του σχεδίου να κοινωνικοποιήσει την προστασία της υγείας και η απαίτηση να παραλάβει κάθε Αμερικανός μια ηλεκτρονική κάρτα ταυτότητος, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με ένα κεντρικό δίκτυο κομπιούτερ ελέγχου. Δηλαδή μετά, αφού τραβήξει κάπως, αποσυρθεί κάπως, θα σου πει τώρα θα πάρεις η κάρτα υγείας, και πάνε σε αυτήν την κάρτα υγείας θα σου βάλει όλα αυτά τα οποία θα έχει πάνω στην ταυτότητα. Ένας δημοσιογράφος στην Αμερική προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες για τις αφανείς επιπτώσεις και ενδεχόμενες υπερβολές αυτών των ενεργειών του Κλίντον. Όλα αυτά τα έξοδα, τα υπέρογκα λέγει, θα τα βάλει πάνω στους πολίτες. Δηλαδή θα πληρώσουμε εμείς αυτά τα έξοδα, τα τεράστια έξοδα. Υπάρχει κάτι σε αυτό το σχέδιο που μπορεί να αποδειχθεί πολύ χειρότερο από τους νέους φόρους που ετοιμάζονται να μας φορτώσουν. Μια ψυχοσωματική ταλαιπωρία που περιμένουν ατελείωτες ουρές αναμονής για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό το κάτι είναι μια συσκευή που θα εισβάλλει απρόκλητη στην ιδιωτική μας ζωή με τρόπον που δεν θα υπάρχει προηγούμενος τρόπος. Αυτός ο Κλίντον, ο αντιπρόσωπος του Αντιχρίστου, το θηρίον της Αποκαλύψεως, κρατούσε στο χέρι του, λέγει, αυτήν την κάρτα όταν ομιλούσε προς το αμερικανικό έθνος και την κουνούσε περήφανα ως να ήταν μια αμερικανική σημεούλα και έλεγε, εδώ θα σας έχω πάνω σε αυτό. Μόνο που δεν ήταν σημαία, αλλά ήταν η κάρτα του Αντιχρίστου. Ήταν η κάρτα ασφάλισης υγείας. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πει δεν θα πάω στο γιατρό? Έχει κανένα που θα το πει? Όλοι θα το πούνε. Είναι μια εύσχυμη ονομασία που την διάλεξε για να παρουσιάσει την νέα εθνική κάρτα ταυτότητος. Δηλαδή επήγαινε σε αυτόν τον δρόμο, άφησε αυτόν τον δρόμο και μπήκε στον άλλον. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αυτό, ένα νέο Εθνικό Συμβούλιο Υγείας θα καθιερώσει εθνικούς, μοναδικούς, προσδιοριστικούς αριθμούς ταυτότητος για τον κάθε έναν από εμάς. Η ταυτότητα αυτή της υγείας θα είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει, χωρίς να το καταλάβει ο κόσμος, στην υποταγή του θηρίου της Αποκαλύψεως με τον αριθμό 666. Κάθε φορά που θα επισκεπτόμεθα έναν γιατρό ή θα παίρνουμε μια συνταγή να πάμε στο νοσοκομείο, τα ηλεκτρονικά αρχεία θα καταγράφονται, θα αντιγράφονται, θα αναμεταδίδονται μέσω αυτής της ταυτότητος υγείας, κάρτας υγείας. Και σε αυτό το θέμα πλέον δεν θα μπορεί κανείς να γλιτώσει. Αυτά τα αρχεία θα τροφοδοτούνται σε ηλεκτρονικά δίκτυα και η κυβέρνηση θα συγκροτήσει εθνικά πρότυπα για ηλεκτρονική αναμετάδοση δεδομένων. Δεδομένων δηλαδή ό,τι έχεις στη ζωή σου, ό,τι αφορά εσένα. Πάνω σε αυτή την κάρτα θα αναγράφονται εκείνα τα οποία
όπως είπαμε στην περασμένη μας συνάντηση, για την κάρτα αυτή την οποία θέλουν να μας δώσουν, υπάρχει ένα νεκρό σημείο πάνω στο οποίο θα γράφουν και δεν θα τελειώνει αυτό. Το τι θα μας γράψουν, το τι θα μας γράψουν αυτό είναι δικό τους και εμείς δεν θα ξέρουμε τίποτα. Μία εθνική ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων θα δημιουργηθεί, στην οποία θα αποθηκευτούν όλα τα προσωπικά ιατρικά δεδομένα μας. Μπορεί να γράψει αυτός ο κύριος, ενώ είχε ένα πονοκέφαλο, να σου γράψει ότι είσαι φυματικός. Ενώ είχε έναν πόνο στο στομάχι, θα σου γράψει ότι έκανες 10 χειρήσεις. Ενώ πονούσαν λίγο τα πόδια σου, θα σου γράψει ότι, κύριε, έχεις μία αρρώστια η οποία είναι αθεράπευτος και εσύ να μην ξέρεις τίποτα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι εκείνα τα οποία θα γράφονται πάνω σε αυτή την κάρτα, χωρίς εμείς να μπορούμε να την ελέγχουμε. Θα είναι ανοιχτή στα περίεργα διεισδυτικά μάτια των κρατικών γραφειοκρατών μέσα σε εκείνα τα πρόσωπα, οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένου ηλεκτρονικού διαρρήκτη, ο οποίος θα μπορεί να διαρρήξει αυτό το σύστημα και να φέρει άλλα από εκείνα τα οποία είναι πραγματικότητες. Η τεχνολογία, αδερφοί μου, ανεβαίνει κάθε μέρα και περισσότερο. Η τεχνολογία φτάνει σε σημεία τα οποία δεν δύναται ο ανθρώπινος νους να κατανοήσει. Εκείνη η όμορφη κόκκινη, λευκή και γαλάζια κάρτα που κουνούσεν πέρα δόθε ο πρόεδρος της Αμερικής, ο πλανητάρχης, ονομάζεται μια έξυπνη κάρτα. Μερικές από αυτές τις κάρτες περιέχουν ένα τσιπ. Αυτό το μικρό τσιπ το οποίο βάζουν είναι ένα λιγότερο, πιο λιγότερο από το κεφαλάκι της καρφίτσας, το οποίο είναι αδύνατο να το δει ο άνθρωπος, δεν φαίνεται με το μάτι, και αποθηκεύονται μέσα σε αυτή την κάρτα χωρίς καν να γνωρίζουμε εμείς τίποτε. Θα έχει μέσα σε αυτή την κάρτα όλα τα προσωπικά σου και την φωνή σου. Θα είναι και η φωνή σου μέσα, για να σε διακρίνει ότι είσαι εσύ που ζητώ. Αυτό που ζητώ είσαι εσύ, ορίστε. Αυτή είναι η φωνή σου. Μπορούμε να φανταστούμε, αδερφοί μου, τι μας περιμένει. Εφόσον όλα γίνουν όπως προγραμματίζονται, θα σας είναι αδύνατο να απαλλαγείτε από την κάρτα αυτήν. Οι πιέσεις για διεύρυνση των χρήσεων ενός τέτοιου τεχνολογικού τατουάζ θα είναι πανίσχυρες και αμήλικτες. Αν ο καθένας μας πρέπει να έχει μια τέτοια κάρτα, γιατί να μην προσθέσουμε σε αυτήν τους αριθμούς της κοινωνικής ασφαλίσεώς μας, επιτρέποντας έτσι στους κρατικούς αξιωματούχους να συσχετίζουν τα μητρώα υγείας μας με τα άλλα προσωπικά στοιχεία. Η κυβέρνηση θα μπορούσε ακόμη να απαιτήσει να επιδεικνύουν την κάρτα όλοι όσοι ζητούν επίδομα κοινωνικής προνοίας, προκειμένου να αποτραπεί η πλαστοπροσωπία. Πρέπει, λέγει, για να σου δώσω βοήθεια από την κοινωνική σου ασφάλεια, πρέπει οπωσδήποτε να έχω αυτή την κάρτα, διότι μπορεί να έρθει ένας κάποιος άλλος και να μου λέει ότι είσαι εσύ. Βλέπετε πως τρίβουν από τη μια, πηγαίνουν από την άλλη, για να σε αναγκάσει οπωσδήποτε να πάρεις αυτή την κάρτα. Θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τους λαθρομετανάστες, λέγει, αν ψηφιστεί νόμος που θα απαγορεύει το δικαίωμα εργασίας σε άτομα που δεν κατέχουν την κάρτα. Μίαν ημέρα, όταν πάει εκεί να του ζητήσει κάτι και σου πει δώσ' μου την κάρτα, και θα του πει δεν την έχω, θα σου πει λάθρομετανάστες. Πήγαινε φυλακή τώρα. Μα κατάγομαι από την Ελλάδα, αν είμαι Έλληνας, μέρος των τάδε τόπων. Όχι. Είσαι λάθρομετανάστες, θα σου πει. Δεν έχεις την κάρτα.
η τροχιά θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει για να καταρτήσει μόνιμο αρχείο όλων των παρανόμων σταθμεύσεων ή και των τροχαίων παραβάσεων. Πηγαίνει τώρα στην αστυνομία, στην τροχαία. Έτσι θα είναι σε θέση να ελέγχει ολόκληρο το αρχείο κάθε φορά που θα ελέγχει έναν οδηγό. Όταν πιάσει έναν οδηγό και του πει δώσ' μου την κάρτα σου και δεν θα την έχεις, εκείνη τη στιγμή θα είσαι ο λαθρομετανάστης, κλεμμένο το αυτοκίνητο, πού το βρήκες, εσύ έδωκες όλο σου τον ιδρώτα και το ειστέρημά σου να το πάρεις, εφόσον δεν θα έχεις αυτή την κάρτα θα σου πει έλα εδώ, το έκλεψες, θα διαμαρτυρηθείς, δεν θα σε ακούσει κανείς και ύστερα από λίγο θα είσαι στη φυλακή. Έτσι θα είναι σε θέση να ελέγχει ολόκληρο το αρχείο κάθε φορά που θα συλλαμβάνει τον οδηγό αυτόν. Θα μπορούσαμε επίσης να υποχρεώσουμε όλους όσους αγοράζουν ή κατέχουν όπλα να τα καταγράψουν και τον αριθμό του όπλου επάνω στην κάρτα. Ο Άγιος Κοσμάς βέβαια μας λέγει προσέχετε, μη δώσετε. Αν έχετε δυο όπλα λέει να δώσετε το ένα, το άλλο μη το δώσετε λέει. Κρύψετε το λέγει, διότι θα έρθει η στιγμή που θα το χρειαστείτε. Αυτή η αυτοαποκαλούμενη κάρτα ασφαλίσεως υγείας του Προέδρου Κλίντον, εάν γίνει πραγματικότητα, πρέπει να αποχαιρετήσουμε το απόρριτο της ειδικής μας, της ιδιωτικής μας ζωής. Δεν θα πούμε ότι έχω κάτι μυστικό, διότι δεν θα υπάρχει πλέον, και όλα αυτά θα είναι επάνω εις μίαν κάρταν. Βέβαια υπάρχει η θετική πλευρά, αν μπορούσαμε να θεωρήσουμε την κάρτα σαν η δική μας. Θα ήταν μια συνεχής υπενθύμησης του ενδιαφέροντος του Προέδρου για τα όσα κάνουν για το καλό μας, τάχατες και καλά για το καλό μας. Ποιο καλό μας κάνουνε. Θα μας εμφυτεύσουν αυτό το μικροτσιπ, το βιοτσιπ ή όχι, είναι λέγει ένα θανάσιμο δίλημα. Να δεχτώ να μου το βάλουν ή να μην δεχτώ. Αυτό το οποίο λέγει η Αγία Γραφή, διότι λέγει αν δεν το έχεις δεν θα μπορέσεις ούτε να αγοράσεις ούτε να πουλήσεις. Και ερχόμεθα εις το γράμμα της Αγίας Γραφής, εις τα λόγια του Ευαγγελίου. Εάν δεν έχεις αυτό μέσα εις το χέρι σου, λέγει στο μέτωπό σου, δεν θα μπορέσεις ούτε να πουλήσεις ούτε να αγοράσεις. Σύντομα θα μας κάνουν μια υποδόρια ανένεση με βιοτσίπ, το οποίο θα παραμείνει μόνιμα κάτω από το δέρμα μας. Όταν πηγαίνουμε στα μαγαζιά για τις αγοραπολεσίες μας, μέσω αυτού θα μας ανοιχνεύουν τα χέρια με ψηφιακούς σαρωτές, με σκάνερ, όπως τα λένε όσοι γνωρίζουν λίγο από αυτά τα μηχανήματα, οι οποίοι αυτόματα θα χρεώνουν τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μόλις πάρεις και πάρεις κάτι, χωρίς καν να πεις τίποτε, πάρε ό,τι θέλεις, αυτομάτως την ίδια στιγμή εκείνη θα αφαιρείται από το λογαριασμό σου η χρέωση αυτού του προϊόντος το οποίο θα πάρεις. Αυτή είναι η πρόβλεψη του καλού μας φίλου, ένας από τους εγκύρους ειδικούς στον τομέα των εμφυτευομένων βιοτσίπ. Η δική μου πρωτοποριακή εργασία στον τομέα αυτών, αυτός ο οποίος γράφει το βιβλίο τούτο, άρχισε από το 1970, όταν πρωτάρχισα σε βάθος την έρευνά μου για το πολύπλοκο και συναρπαστικό αυτό μέσων το οποίο εμφυτεύουν εις τους ανθρώπους το βιοτσίπ. Οι ειδικοί μέσα σε αυτήν την κατάσταση δουλεύουν σκληρά για να τελειοποιήσουν ένα ρομπότ που θα μοιάζουν ζωντανά και θα έχουν εγκεφάλους από αυτό το βιοτσίπ. Θα ελέγχουν τις πρωτοβουλίες χωρίς ανθρώπινη βοήθεια. Θα ξέρουν τι σκέπτεσαι, τι θέλεις να κάνεις, τι
τι προδιατίθεσαι να κάνεις. Μέχρι το έτος 2000 ή λίγο μετά, λέγει, η βιολογική αυτή μηχανή θα είναι η θέση να ελέγχει όλο τον κόσμο και να ευρίσκεται κάτω από το δέρμα του κάθε ενός ανθρώπου. Αδερφοί μου, υπάρχουν τόσα άλλα, τα οποία όμως δεν θα τα εξετάσουμε, διότι δεν φτάνει ο χρόνος να τα εξετάσουμε, και θα έρθουμε τώρα στο σημείο το οποίο μας αξίωσε ο Θεός μας και φτάσαμε, δηλαδή αυτές τις ημέρες. Αυτός ο κύριος Σταθόπουλος, ο οποίος είναι υπουργός δικαιοσύνης, αυτός ο κύριος Σταθόπουλος, Μιχαήλ, φέρει και το όνομα του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ. Αυτός ο κύριος θέλει πάση θυσία να χωρίσει το κράτος από την εκκλησία. Θέλει να εξαλείψει την εκκλησία, να την εξαφανίσει την εκκλησία. Και μέσα σε όλα αυτά να καταργήσει το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, το οποίο είναι επικεφαλής του Συντάγματος. Άρχισαν οι κύριοι αυτοί με το διωγμόν εναντίον του Χριστού, εναντίον του προσώπου του Χριστού, εναντίον της Αγίας Τριάδος. Άρχισαν τον πόλεμο εναντίον του Χριστού, νέοι Χριστομάχοι, νέοι νέρονες, δεν θέλουν να ακούσουν το όνομα του Χριστού μας, ούτε και τους χριστιανούς. Να καταργηθεί το περιεχόμενο που είναι απλώς διαπιστωτικό και όχι κανονιστικό. Ό,τι αφορά τα θέματα της Εκκλησίας, η πολιτεία πρέπει να έχει σχετική ρυθμιστική αρμοδιότητα. Δηλαδή θα εισέλθει μέσα στην Εκκλησία να διατάζει την Εκκλησία, κάτι το οποίο συνέβηκε στην Μπολσεβική Ρωσία. Δηλαδή ένας νέος κομμουνισμός, ο οποίος θα έρχεται να κλείνει τις εκκλησίες, να βάζει λουκέτα στις εκκλησίες, να παίρνει τους λειτουργούς και να τους αποκεφαλίζει. Και να έχετε υπόψη σας ότι αυτό πλέον, όταν εισέρθει μέσα στη ρύθμιση, λέγει, της εκκλησίας, κατά συνέπεια πρέπει να διαγραφεί και η μνήμα του άρθρου 3 από το άρθρο 72, και εκεί είναι κάτι το φοβερό πλέον, να μην έχεις δικαίωμα να ανοίξεις την εκκλησία αν δεν σου δώσει το κλειδί αυτός ο Κύριος. Και δεν τα λένε στον λαό, δεν ειδοποιούν τον λαό, δεν ξέρει ο λαός τίποτε. Ο προσιλητισμός απαγορεύεται, λέγει, και προβλέπουν ποινές για τον προσιλητισμό. Δηλαδή δεν θα μπορέσει να κάνεις κήρυγμα. Μας κόβουν το κήρυγμα πλέον. Αφήνουν τους Γεχοβάδες ελευθέρους να προσιλητίζουν, τους Πεντηκοστιανούς να περπατούν, να διακηρύττουν τις δικές τους δοξασίες, και απαγορεύει την Εκκλησία, λέγει, να κάνει κήρυγμα. Διότι με το κήρυγμα, λέγει, προσιλητίζεις τον λαό. Να διαγραφεί και να εξαφανιστεί η ανάπτυξη θρησκευτικής συνειδήσεως. Δηλαδή να μην γίνεται καθόλου πλέον λόγος διαθρησκευτικά εις τα γυμνάσια και εις τα σχολεία και εις τα δημοτικά.
να μην υπάρχει καθόλου τίποτε το οποίο να ομιλεί περί θρησκείας. Να μην υπάρχει όρκος τον οποίον θα υπόκεινται όσοι αναλαμβάνουν μεγάλες θέσεις στην κυβέρνηση, δηλαδή ο πρόεδρος, ο οποίος ορκίζεται και αναλαμβάνει και γίνεται πρόεδρος, να μην υπάρχει όρκος αυτός, δηλαδή, διότι αυτό προσβάλλει και κάποιον άλλο. Δηλαδή αύριο μπορούμε να δούμε και έναν από την Ουκάντα να γίνεται πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ή είτε έναν Τούρκο από την Μέκα ή από την Κόκκινη Μηλιά να έρχεται να γίνεται πρόεδρος της Ελλάδος. Αυτό λέγει να σβήσει, να μην υπάρχει. Όποιος είναι εκεί θα λάβει μια θέση κυβερνητική χωρίς όρκο. Το δόγμα του καθενός λέγει δεν είναι ανάγκη να φαίνεται. Που πιστεύει δεν μας ενδιαφέρει, λέει. Διότι αυτή τη στιγμή όλα τα πράγματα πρέπει να μείνουν, λέγει, εις την ισότητα παγκοσμιοποίησης. Αυτό όλο, λέγει, πρέπει να είναι ελεύθερο για όλο τον κόσμο, όπου πηγαίνεις και όπου έρχεσαι, να ξέρεις ότι είσαι ελεύθερος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μην παραξενευτούμε αύριο, εάν αφήσουν τους Τούρκους ελευθέρους να μπουν στην Ελλάδα. Να καταργηθεί, λέγει, η υποχρεωτική ή προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος στα δελτία ταυτότητος. Να καταργηθεί, να φύγει αυτό. Ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος πρέπει να φύγει, λέγει, και θα βάλουμε εμείς άλλον. Η νομική προσωπικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, των επιμέρους μονάδων της, Μητροπόλεων, Ναών, Μονών κλπ. Και των άλλων εκκλησιών ή θρησκευτικών οντοτήτων των νομικών προσώπων, ιδιαίου χαρακτήρος, όλα αυτά, λέγει, πρέπει να φύγουν. Θα φύγει, λέγει, δεν αναγνωρίζουμε ουδεμίαν περίθαλψη ή συνταξιοδότηση των κληρικών. Να έχετε υπόψη ότι εάν επικρατήσουν, την επόμενη ημέρα θα δείτε τον παππούλη σας με κομμένο κεφάλι. Βέβαια, ο Θεός είπε να εκείνος ο οποίος θα σας αποκτήνει δόξη και τιμή, λέγει, θα δόξει στον Θεό. Και ο αποκτήνας ημάς, λέγει, θα δώσει δόξα στον Θεό. Αυτά τα υπέστησαν, αδερφοί μου, όλοι οι προημών. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή εμείς να πούμε ότι είμεθα άλλοι. Εκείνοι οι οποίοι θα καταδιώξουν τον Χριστό, δεν τον βλέπουν. Θα καταδιώξουν αυτούς που αντιπροσωπεύουν τον Χριστό. Θα φύγουν όλοι οι θεολόγοι. Βέβαια, οι θεολόγοι, οι αθεολόγοι δεν τους ενδιαφέρει, γιατί θα γίνουν την ίδια στιγμή ένα με αυτούς, αλλά υπάρχουν θεολόγοι οι οποίοι ομίλησε σήμερα αυτός ο Αγγελόπουλος στη Θεσσαλονίκη, ο καθηγητής της θεολογίας, τους είχε συντρίψει, πραγματικά τους συνέτριψε, ήθε ο Θεός να τον φυλάει, και ομίλησε και ο Αγουρίδης ο οποίος ήθελε να γίνει ιερεύς, αν γινόταν ιερεύς θα ισοπαίδωνε την εκκλησία αυτός. Δεν θα άφηνε τίποτε όρθιο. Εσχατόγερος εκεί να πάει να μετανοήσει, πάει και ομιλεί εναντίον του Χριστού και της Εκκλησίας. Και είναι θεολόγος.
Αυτή είναι αυτός ο οποίος όταν κατέτρεχαν το θεάρεστο αυτό έργο, το μοναδικό έργο αυτό το οποίο μας αξίωσε η Παναγία μας και ο Χριστός μας και ο Άγιος Γεώργιος εδώ και έρχονται τα πανεμένα τα πλάσματα και παρηγορούνται, πήγαν και τον ερώτησαν για τους διαβόλους και τι είπε αυτός ο ανόητος. Οι διαβόλοι, λέγει, οι σατανάδες υπήρχαν μέχρι τον 5ο αιώνα. Από τον 5ο αιώνα ας πούμε τα πήγαν στο μυαλό του αυτού. Καταλάβετε, αυτούς βρίσκουν και βάζουν να μιλούν στον κόσμο. Τους ανθρώπους οι οποίοι ομιλούν δεν τους βάζουν. Οπωσδήποτε, έως εδώ θα σταματήσουμε, αδερφοί μου, μας πήρε και η ώρα.